Σοβαρό κίνδυνο να νοσήσουν από γρήπη διατρέχουν φέτο τα ηλικιωμένα άτομα. Με βάση τα δεδομένα που έρχονται από τη δραστηριότητα τη γρήπη στην Αποανατολή και το Νότιο Ημισφαίριο, φέτο αναμένεται να επικρατήσει το στέλεχο τη γρήπη Α ή 3ν2 που συνήθω προκαλεί σοβαρή νόσηση σε ηλικιωμένα άτομα με υποκείμενα νοσήματα σε αντίθεση με την γρήπη ιτα 1ν1 που κυριάρχησε πέρυσι και προτιμά πιο νεαρέ ηλικίε. Αυτό εκτίμησε την Τετάρτη ο αναπληρωτή καθηγητή παθολογία λοιμόξεων του ΕΚΠΑ και επιστημονικό συνεργάτη του Κελπνού, Τσιορδας, κατά την παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου για την Εποχική Γρήπη 2016-2017, ο καθηγητή τόνισε πω το αντιγρυπικό εμβόλαιο καλύπτει το συγκεκριμένο στέλεχο και κάλεσε να εμβολιαστούν και όσοι φροντίζουν άτομα που ανήκουν στι λεγόμενε ευπαθεί ομάδε. Κοιτάξτε, το θέμα του εμβολιασμού τη γρήπη κάθε χρόνο προκύπτει με προβληματισμού. Εάν πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμο ή όχι, ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν, ποιοι ανήκουν στι ομάδε υψηλού κινδύνου, ε, πότε πρέπει να εμβολιαστούν, το χρονικό διάστημα μα ποιοι θα κάνουν δύο εμβόλια το χρόνο και όχι ένα. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά των ασφαλισμένων, των πελατών, του των κάθε φαρμακείου που πρέπει να απαντηθούν. Ε, φέτος Φέτο έγινε μια μεγάλη καμπάνια ότι ο κόσμο όλο πρέπει να εμβολιαστεί, είτε ανήκουν είτε όχι σε άτομα υψηλού κινδύνου. Έτσι λοιπόν έγινε για πρώτη φορά στη χώρα μα μια υπερκατανάλωση των αντιγρυπτικών εμβολίων, πάντα με σύσταση των γιατρών, όπου καταφεύγανε στα φαρμακεία και τα αγοράζανε με ιατρική απλή συνταγή και πολύ και όχι μέσω ΕΟΠΗ. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο ε, Κοιτάξτε, εφόσον ήταν και μεσίστας του γιατρού, πολύ καλά κάνανε όλοι ασφαλισμένοι και οι ασθενείς και το ε, κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν προκειμένου να είναι εμβολιασμένοι για, την, για τον ιό της γρήπης για το χειμώνα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να εμβολιαστούμε όσοι ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες. Ε, και λέω να εμβολιαστούμε γιατί βάζω και τον εαυτό μου και όλους τους επαγγελματίες υγείας mm -hmm. που προσφέρουν τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο είτε σε άλλες δομές, δημόσιες ή ιδιωτικές, πρέπει τόσο οι γιατροί όσο και το υπόλοιπο προσωπικό να είναι εμβολιασμένο φυσικά οι ηλικιωμένοι πάνω από 60-65 που έχουν άλλα σήματα όπως είναι καρδιολογικά προβλήματα βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστικά προβλήματα όπως χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια ακόμη, ακόμη και ο ζαχαρόδης διαβήτης είναι μια ασθένεια που πρέπει ακριβώς να οδηγήσει όλους αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν να εμβολιαστούν το εμβόλιο γίνεται μία φορά κάθε αρχή του χρόνου από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου, άρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Δεν γίνεται μόνο όταν έχουμε μια εμπειρία συνδρομή, πρέπει ακόμη και μια απλή άλλου τύπου ίωση να περάσει και στη συνέχεια να εμβολιαστούμε. Όπω επίση δεν το κάνουν αυτοί που έχουν μια γνωστή αλλεργία στο αυγό. Αυτέ είναι οι μόνε αντεδείξει. Απ' την άλλη μεριά, συστήνουμε επίση και τον εμβολιασμό είναι το πνευμονιοκόκου και μάλιστα υπάρχει καινούριο εμβόλιο το οποίο μπορεί να το κάνει μία φορά και δεν χρειάζεται να το επαναλάβει άλλη χρονιά είναι καλυμμένο από πνευμονία και άλλε λοιμώξει που προκαλούνται από το πνευμονιόκο. Συνολικά, κατά την περσινή περίοδο εποχική έξαρση τη γρήπη, χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε μονάδα εντατική θεραπεία 408 άτομα, ενώ σημειώθηκαν 197 θάνατοι. Το 84% όσων έχασαν τη ζωή του ανήκαν σε ομάδε υψηλού κινδύνου και μόνο το 6% είχαν εμβολιαστεί. Ο πρόεδρος του Κελπνού, Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ, τόνισε ότι τόσο ο ΕΟΦ όσο και οι εφαρμακευτικές εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει πως θα καλυφθεί η σχετική ζήτηση αντιγρυπικών εμβολίων και αντιοικών φαρμάκων και εφέτος. Συνολικά φέτος θα διατεθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια εμβόλια. Ε, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε εδώ και μια εβδομάδα, όπου τα εμβόλια τελείωσαν πανελλήνια, δεν υπάρχει πουθενά εμβόλιο. Και φυσικά αυτό έγινε από μια υπερκατανάλωση και ξέφυγε από τον προπολογισμό των εμβολίων που κάνουν οι φαρμακευτικές εταιρείε. Αυτό που ήθελα να συστήσω και από το κανάλι σας αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι και η βιομηχανία από τη στιγμή που προέτρεψε τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο και έχουν μείνει πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου και δεν μπορούν να καλυφθούν με εμβόλιο να προσπαθήσουν να κάνουν εισαγωγή εμβολίων προκειμένου να καλυφθούν και οι υπόλοιποι τα υπόλοιπα άτομα που έχουν ανάγκη από τον εμβολιασμό. Βεβαίω, έχει μπει στο πρόγραμμα εμβολιασμών και το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου για τι ομάδε υψηλού κινδύνου. Οπότε γίνονται συγχρόνω και τα δύο εμβόλια. Ελπίζουμε να μην κάνει έλλειψη και αυτό, γιατί τα άτομα που, είναι, που έχουν βαριέ παθήσει, καρκινοπαθεί, ανακουστό κατασταλταμένοι, νευροπαθεί, όλοι αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν.